και τα πρώτα στοιχεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας σχετικά με τη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Εύβοια. Τα πρώτα λοιπόν στοιχεία λένε έργο εμπριστών στην κεντρική Εύβοια, η οποία μένεται να πούμε ανεξέλεκτη από τα ξημερώματα χθες το πρωί, από τα ξημερώματα της Τρίτης. Θεοφάνη Μαλκίδη, βάζουν τις φωτιές. Όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, ένα καταπληκτικό βιβλίο που έχει γραφτεί πριν περίπου 15 χρόνια από έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο, τον Μάνο τον Ηλιάδη, που ουσιαστικά έκανε μια τομή σε αυτό το οποίο ονομάζουμε οι μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας. Είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο, νομίζω ότι είναι καλό να το διαβάσουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Εκεί λοιπόν λέει ότι ένα μέσο το οποίο χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια και δεν είναι θεωρία συνωμοσίας, αποδεικνύεται με στοιχεία και τεκμηριώνεται με αποδείξεις. Ένα λοιπόν από τα μέσα τα οποία χρησιμοποιεί η Τουρκία εναντίον της Ελλάδας είναι οι πυρκαγιές. Οι οποίες πυρκαγιές χρησιμοποιούνται για λόγους αυτονόητους και ευνόητους σε όλους, από μείωση των εσόδων από τον τουρισμό μέχρι ακόμα και απώλεια ανθρωπίνων ζωών, οι οποίες όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά είναι αναντικατάστατες και στοιχίζουν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στους επιζώντες. Αν προσθέσουμε σε όλα αυτά το γεγονός ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έχουμε μια επίθεση η οποία ουσιαστικά θέλει να οδηγήσει σε φιλανδοποίηση της Ελλάδας, συνδεόμενος τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αυτά με την εκμετάλλευση των υδρογοναθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, μπορεί κάποιος να καταλάβει καλά ότι δεν μπορεί όλο αυτό να μην συνδέεται ή τουλάχιστον να μην έχει άμεση σχέση με όσα θέλει να πετύχει η Τουρκία. Μια Τουρκία η οποία, παρότι τα Παπαγαλάκια και οι Γκέμπελς εδώ πέρα προσπάθησαν και προσπαθούν να την παρουσιάσουν ως υπερδύναμη, κατά την άποψή μου είναι μια περιφερειακή χώρα η οποία βρίσκεται σε βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση. Κάνω μια παρένθεση μεγάλη, επειδή γιορτάζουμε την Παναγία μας, το γεγονός ότι ο Ερντογάν δεν έδωσε άδεια να τιμηθεί η Παναγία των Ελλήνων και μια ίσως η μεγαλύτερη Παναγία της Χριστιανοσύνης, που είναι η Παναγία Σουμελά στον Πόντο. Πρέπει να το πω ότι είναι δείγμα ενός καθεστώτος που καταραίει, έστω και αν κάποιοι το ακούσουν υπερβολικό ή τουλάχιστον σε συμβολικό επίπεδο να μην έχει τόσο μεγάλη σημασία, ειδικά για αυτούς που θεωρούν ότι ο ρεαλισμός είναι μόνο αυτό το οποίο πρέπει να είναι οδηγός για τις διεθνείς σχέσεις. Πρέπει να το επαναλάβω ότι μια τέτοια πράξη φαίνεται ότι δείχνει ένα καθεστώς το οποίο βρίσκεται σε πανικό, δείχνει ένα καθεστώς το οποίο είναι φοβικό και ένα καθεστώς το οποίο καταραίει μέσα σε σκάνδαλα, μέσα σε πολέμους, μέσα σε κρίση, προσπαθώντας να βγάλει οτιδήποτε του έχει απομείνει έναντι της Ελλάδας, του πιο αδύναμου κρίκου στην τοπική και περιφερειακή αλυσίδα. Στην αλυσίδα της περιοχής. Και φυσικά έχοντας από εδώ τους λακέδες όλων των κομμάτων, οι οποίοι τι λένε, αν μπει η Τουρκία στο Καστελόριζο δεν πρέπει να αντιδράσει η Ελλάδα.